Το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Ορεστιάδας πραγματοποίησε στο Πολιτιστικό Πολυκέντρο την ετήσια καθιερωμένη εκδήλωση ημερίδα με αφορμή τη λήξη της σχολικής χρονιάς. Ποιος ο σκοπός της διοργάνωσης? Ξεκίνησαν οι εγγραφές στην ΕΠΑΣ Μαθητείας Ορεστιάδας της ΔΥΠΑ. Ποιες ειδικότητες θα λειτουργήσουν το επόμενο σχολικό έτος? Εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο Ορεστιάδας η πρόταση του Δημοτικού Συμβουλίου Νέων να υποβληθεί αίτηση ενδιαφέροντος ώστε να επιλεγεί η Ορεστιάδα ως Εθνική Πρωτεύουσα Νεολαίας για το 2024. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Παρασκευή 30 Ιουνίου σήμερα και είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της Δημοτικής Τηλεόρασης Ορεστιάδας. Το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Ορεστιάδας πραγματοποίησε χθες το απόγευμα την ετήσια καθιερωμένη εκδήλωση ημερίδα με αφορμή τη λήξη της σχολικής χρονιάς. Σκοπός της διοργάνωσης ήταν η ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας στο θεσμό των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε με επιτυχία στο Πολιτιστικό Πολυκέντρο Ορεστιάδας. Το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Ορεστιάδας είχε χθες βραδιά ευαισθητοποίησης της τοπικής κοινωνίας στο χρήσιμο θεσμό των ΣΔΕ στο Πολιτιστικό Πολυκέντρο Ορεστιάδας. Οι 12 τελειόφοιτοι του ΣΔΕ πήραν το απολυτήριό τους. Ο διευθυντής του σχολείου, Αθανάσιος Κυρκούσης, μιλά για το ΣΔΕ Ορεστιάδας. Το ΣΔΕ σήμερα έχει την ημέρα ευαισθητοποίησης για την τοπική κοινωνία που γίνεται κάθε χρόνο στο τέλος του σχολικού έτους, την τελευταία μέρα, προκειμένου να γνωρίζει η τοπική κοινωνία, ποιο είναι το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας, τι δραστηριότητες κάνει, τι δράσεις και ποια είναι η εκπαίδευσή του κατά τη διάρκεια ενός σχολικού έτους. Πως κάθε χρόνο παίρνουν μετά από 2 χρόνια οι τελειόφοιτοι και τώρα απόφοιτοί μας του δεύτερου κύκλου σπουδών, είναι 12 άτομα που θα πάρουν σήμερα τον τίτλο σπουδών ή το απολυτήριο, όπως λέμε. Η περιοχή ευθύνης του σχολείου μας είναι από τον ορεινό όγκο του Δερίου μέχρι το Ορμένιο. Επομένως, καλούμε όλο τον κόσμο και τους ενδυνάμει, όπως λέμε, εκπαιδευόμενους μας που δεν έχουν τελειώσει τη βασική εκπαίδευση, δηλαδή το γυμνάσιο, να έρθουν να γραφτούν στο σχολείο μας για να πάρουν τον τίτλο της βασικής εκπαίδευσης του γυμνασίου. Ο τίτλος μας είναι ισότιμος του γυμνασίου, του κανονικού γυμνασίου, του τυπικού γυμνασίου και επομένως μετά την αποφύτηση από το σχολείο μας μπορούν να ακολουθήσουν και ανώτερη εκπαίδευση το Λύκειο. Κάθε χρόνο οι περισσότεροι μαθητές μας, απόφοιτοι μας δηλαδή, ή συνεχίζουν στο ΕΠΑΛ, στο Εσπερινό, ή πηγαίνουν στο Γενικό Λύκειο. Και μετά κάποιοι από αυτούς έχουν ακολουθήσει και την ανώτατη εκπαίδευση. Η εκδήλωση άρχισε με τους χαιρετισμούς εκπροσώπων, φορέων και πολιτών. Είναι τιμή και χαρά μου και δεν είναι σχήμα λόγου, αλλά έτσι αισθάνομαι. Εκλεκτοί προσκεκλημένοι, κυρίες και κύριοι, η μάθηση, η γνώση και η εκπαίδευση δεν σταματούν. Και μάλιστα δεν έχουν και όριο ηλικίας. Βέβαια, σαν χώρα έχουμε μικρή σχολική διαρροή, αλλά παρόλα αυτά υπάρχουν άνθρωποι που για διάφορους λόγους ή αν θέλετε γιατί έτσι τα έφερε η ζωή, δεν μπόρεσαν να αποκτήσουν τη βασική τους εκπαίδευση στον χρόνο που θα έπρεπε. Γι' αυτό λοιπόν είναι πολύ σημαντικό να λειτουργούν τα σχολεία δεύτερης εκπαίδευσης, δίνοντας τη δυνατότητα στους ενήλικους μαθητές να αποκτούν ένα ισότιμο τίτλο με το απολυτήριο του γυμνασίου. Άλλωστε τα σχολεία αυτά είναι δημόσια με ένα θετικό κοινωνικό πρόσημο. Οι μαθητές, οι ενήλικοι μαθητές, οι αποφοιτήσαντες, τους δίνεται, ανοίγουν οι δρόμοι για αυτούς και τους δίνεται μια δυνατότητα εν μέρει, αν θέλετε, για μια επαγγελματική αποκατάσταση. Άλλωστε, τα προγράμματα από ό,τι είδα των σχολείων δεύτερης εκπαίδευσης είναι ανοιχτά, είναι εύστοχα, λαμβάνουν υπόψη την κοινωνική πραγματικότητα που βιώνουν οι ενήλικοι μαθητές, προσαρμόζοντας αυτά πάνω στην ιδιαίτερη πραγματικότητα που τους χαρακτηρίζει. Άλλωστε, το σχολείο δεύτερης ευκαιρίας έγιναν για την άρση, για να αποκλείσουν και την άρση του κοινωνικού αποκλεισμού και ο στόχος είναι όλοι εμείς να συμβάλλουμε ούτως ώστε το έργο αυτό να το αναδείξουμε.
οφείλουμε και νομίζω και εμείς σαν περιφερειακή διοίκηση να είμαστε στο πλευρό των ενήλικων μαθητών, οι οποίοι ζητούν μια δεύτερη ευκαιρία στην εκπαίδευση, στην κοινωνία, στην εργασία. Και με αυτές τις λίγες σκέψεις θα ήθελα να σας ευχαριστήσω ακόμη μια φορά για την πρόσκληση, να ευχηθώ σε όλους σας καλή επιτυχία και στην ζωή σας, η οποία πιστεύω ότι η εκπαίδευση που πήρατε από τα σχολεία δεύτερης ευκαιρίας θα σας βοηθήσει να πετύχετε τους όχους τους οποίους έχει ο καθένας ξεχωριστά. Σχολείο δεύτερης ευκαιρίας. Θεσμός θεωρώ πολύ πετυχημένος, στο διάβα του χρόνου αυτό αποδεικνύεται, για να δώσει την ευκαιρία σε ανθρώπους που θελημένα ή άθελα στη ζωή τους δεν στάθηκαν τυχεροί ή δεν τους πήγαν κατά τα πώς πρέπει τα πράγματα στα νιάτα τους, να παρακολουθήσουν και να αποκτήσουν τίτλους σπουδών. Άρα ο θεσμός θεωρείται πετυχημένος και πολύ ορθά η πολιτεία τον ενέταξε στο εκπαιδευτικό σύστημα για να δώσει, όπως είπαμε, στους ανθρώπους αυτούς έστω και αργά να αποκτήσουν ένα τίτλο σπουδών ο οποίος θα τους φανεί χρήσιμος για την επαγγελματική ενδεχόμενα, οικονομική τους ακόμα αν θέλετε ανάπτυξη και πολύ περισσότερο για την κοινωνική τους αποκατάσταση ή στην κοινωνία με μεγαλύτερους και πετυχημένους αριθμούς. Να συγχαρώ το διευθυντή του συγκεκριμένου σχολείου, ο οποίος κάνει προσπάθεια και έκανε μεγάλη προσπάθεια στα πρώτα χρόνια να κρατήσει αυτήν τη δομή στην πόλη μας. Συνεχίζει με το προσωπικό της δομής. Όλοι είναι άξιοι συγχαρητήριων, όμως τα συγχαρητήρια, κύριε Διευθυντά, μου επιτρέψτε μου, ανήκουν περισσότερο στους εκπαιδευόμενους. Στους ανθρώπους αυτούς που σε μεγάλη ηλικία βρήκαν τη δύναμη και το κουράγιο να καθίσουν στο θρανίο. Που λέμε συνήθως το θρανίο για τα μικρά παιδιά, σε ηλικία που έχουν υποχρεώσεις οικογενειακές ή οικονομικές, κατόρθωσαν να παρακολουθήσουν, όπως είπαμε, τα μαθήματα και να κριθούν σήμερα άξιοι τίτλοι σπουδών. Εύχομαι να τους φανεί χρήσιμο για την υπόλοιπη ζωή τους και στον θεσμό καλή επιτυχία και καλή συνέχεια. Το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας είναι ένας από τους πιο επιτυχημένους θεσμούς της Ευρώπης. Και αυτό γιατί καταπολεμά την περιθωριοποίηση των κοινωνικών ομάδων και συμβάλλει στη μείωση των ανισοτήτων που προκύπτουν από την παγκοσμιοποίηση, την εξέλιξη της πληροφορικής και την ανάπτυξη της τεχνολογίας. Στο αγαθό της γνώσης, είτε αυτό χρησιμοποιείται για ανέβρεση εργασίας, είτε για επαγγελματική εξέλιξη, είτε αυτό χρησιμοποιείται για την απελευθέρωση του ατόμου, πρέπει να έχουν πρόσβαση όλοι. Ο σκοπός της Ευρώπης είναι όλοι οι πολίτες να είναι ενημερωμένοι, να παρακολουθούν τις εξελίξεις και να συμμετέχουν σε αυτές. Εξάλλου, γι' αυτό δημιουργήθηκε και το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας, όταν πριν 25-26 χρόνια είδαν ότι στην Ευρώπη υπάρχει ένα ποσοστό 20% αναλφάβητων ή ατόμων που δεν μπορούσαν να έχουν σχέση με τη γνώση. Βέβαια, όταν οι εκπαιδευόμενοι είναι από ηλικία από 18 μέχρι 70 ετών, υπάρχουν και υπαρκτά προβλήματα. Προβλήματα επαγγελματικά, προβλήματα οικονομικά, προβλήματα οικογενειακά. Σε αυτά τα προβλήματα καλείται η πολιτεία να συμβάλλει και να δώσει λύσεις. Εκτός από την πολιτεία πρέπει να συμβάλλουν η τοπική αυτοδιοίκηση και ο πρώτος και ο δεύτερος βαθμός. Επίσης, η τοπική κοινωνία πρέπει να αγκαλιάσει αυτό το θεσμό, να τον προωθήσει, να υπάρχει ενημέρωση του κόσμου και γενικά πρέπει οπωσδήποτε να πάει καλά αυτός ο θεσμός. Προσωπικά θα ήθελα να σας πω ότι δεν αρκεί πλέον το απολυτήριο του γυμνασίου για επαγγελματική αποκατάσταση. Σίγουρα κάποιοι από εσάς θα ξέρετε ότι το 2023 δημοσιεύθηκε το νέο προσοντολόγιο. Πολλές θέσεις Y-Y, δηλαδή εκεί που μπορούσατε να κάνετε χαρτιά για να βρείτε μια δουλειά, έχουν μεταφερθεί σε Δέλτα Y. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να πάτε και στο ΕΠΑΛ. Να πάρετε το απολυτήριο του ΕΠΑΛ. Γίνεται μια σπουδαία δουλειά, την είχα ξαναπαρακολουθήσει παλιότερα, την είδα και πρόσφατα. Πέρασα πρόσφατα από το σχολείο. Πραγματικά είναι μια σπουδαία δουλειά. Μια σπουδαία δουλειά. Νομίζω ότι όλοι
και η Δημοτική Αρχή και οι παρατάξεις της αντιπολίτευσης πρέπει να στηρίξουμε αυτό το έργο που κάνουν αυτά τα παιδιά εκεί. Πρώτα απ' όλα είναι η χαρά μου που βρίσκομαι και σήμερα εδώ, όπως κάθε χρόνο. Ο κ. Κερκουής, την τελευταία αποφύτηση δικά μας, έχει πει ότι είναι συγκεκριμένος για δύο λόγους, και εγώ είμαι για δύο. Γιατί το 2005, όταν ήμουν στο γραφείο δευτεροβάθμιας, θα πω και κάποιο όνομα για να μην ξεχνάμε και την ιστορία. Όταν ξεχνάμε την ιστορία, δεν έχουμε και μέλλον. Τότε ήταν ο κ. Δοσίδης Βαγγέλης, ο Ευάγγελος, ο οποίος τότε είχαμε αρχίσει το ΣΔΕ και κάναμε τις πρώτες εγγραφές με φίλους και γνωστούς για να περπατήσει αυτός ο θεσμός στην περιοχή μας για να μπορούν να βοηθήσουμε μαθητές για να πάρουν το αποκλείο γυμνασίου. Μετά τον έλαβε ο κ. Κερκούσης και μεταξέλιξε, το πήγε πολλά βήματα παραπάνω. Και γι' αυτό αξίζουν συγχαρητήρια στο Θανάση, γιατί ξέρω ακριβώς τι είναι η εκπαίδευση ενηλίκων και τη συμβαίνει στο πυρηνό σχολείο, κύριε Κερκούση, με τα τόσα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε. Και πραγματικά συγχαρητήρια το έργο σας. Αλλά πρέπει να δώσω συγχαρητήρια και στους εκπαιδευτικούς του κύριου Κερκούση, γιατί χωρίς αυτούς, χωρίς την ψυχή τους, χωρίς την κατάθεση του φιλότιμου που έχουν, δεν θα υπήρχαν όλα αυτά τα αποτελέσματα. Γιατί δυστυχώς ή ευτυχώς, το λέω και από αυτό το βήμα, οι εκπαιδευτικοί έχουμε πάψει, είμαστε πλέον ταξιτζίδες. Πηγαίνουμε σε πέντε σχολεία. Είναι και η κυρία Μπεκτσούδη απέναντί μου που την ήρθε και στο σχολείο, ήταν και εδώ και σε άλλα σχολεία. Είναι και την περιφερειάρχηση εδώ. Είναι μερικές φορές ότι στα σχολεία εξελίσσονται διαπροσωπικές σχέσεις. Πρέπει να μπαίνουμε στη ψυχολογία των εκπαιδευμένων, να μας εμπιστεύουν και να μπορούμε να τους διδάξουμε. Δυστυχώς, με τα πολλά δρομολόγια που κάνουν οι εκπαιδευτικοί σε πολλά σχολεία για με τη διάθεση να συμπληρώνουν ωράριο, οι διαπροσωπικές σχέσεις πάνε στην άκρη και όλοι προσπαθούν να επιτελέσουν το έργο τους. Και πολλές φορές το λέω στους δικούς μου συναδέλφους ότι το έργο μας δεν είναι επάγγελμα, είναι λειτουργήμα. Οπότε τα ΣΔΕ, όλα τα σημερινά σχολεία, επαγγελματικά, γενικά ή σημερινά γυμνάσια, έχουν ως πλαίσιο αναφορά στην εκπαίδευση ενηλίκων και μέσα εκεί έρχεται η διαβίου εκπαίδευση. Εδώ συμφωνώ προηγουμένως με τον κύριο Μουτουσίδη ότι υπάρχουν πλέον τίτλοι σπουδών, πτυχία, απολυτήρια και εισαγωγή στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Και το λέω αυτό γιατί από το σχολείο αυτό το 80% των μαθητών του ΣΔΕ έρχονται σε εμά στο επαγγελματικό λύκειο με φόβου, με άγχη. Προσπαθούμε να τα άρουμε όλα αυτά και στο τέλο τα αποτελέσματα είναι καλά γιατί μετασχηματίζονται παραδοχέ, τελειώνουν το σχολείο, παίρνουν το πτυχίο του απολυτήριου και το κυριότερο από αυτό το σχολείο από του ΣΔΕ έχουν περάσει 4-5 άτομα στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση και κάποιοι από αυτού σε λίγο χρονικό διάστημα τελειώνουν. Οπότε θέλω να ευχηθώ καλή πορεία σε όλου του απόπειρου του γυμνασίου. Όσοι συνεχίσετε στο Λύκειο, θα τα πούμε σύντομα γιατί κάνουμε ήδη εγγραφές μέχρι τις 7 Ιουλίου, οπότε θα σας δούμε. Όσοι δεν θέλετε να συνεχίσετε, που είναι κακό για μένα, να έχετε μια καλή επαγγελματική σας διαδρομία. Συγχαρητήρια σε εσάς με τα τόσα προβλήματα που έχετε οικογενειακά, κοινωνικά, επαγγελματικά. Και είστε εδώ, το έχετε κάνει ένα μέρος της ζωής σας. Είναι δύσκολο να το καταλάβουν κάποιοι από έξω. Είναι μεγάλη υπόθεση στους ανθρώπους να δίνετε μια δεύτερη ευκαιρία και μεγάλη τιμή στην πόλη μας να υπάρχει αυτό το σχολείο. Πρέπει όλοι μας, όλοι οι θεσμοί, όλες οι υπηρεσίες να μπορέσουμε να στηρίξουμε αυτό το θεσμό, ώστε να μπορέσουν να έχουν κάποιοι άνθρωποι δεύτερη ευκαιρία. Από την πλευρά τη δικιά μας, από την υπηρεσία μας, θα δώσουμε ό,τι μπορούμε, όπως μπορούμε να βοηθήσουμε, όπως το έχουμε αποδείξει τώρα τελευταία με μια άσκηση που μας ζητήθηκε να κάνουμε στο σχολείο. Και από εδώ και στο εξής, ευελπιστώ σε καλύτερη συνεργασία και ό,τι χρειαστεί από το σχολείο από την πλευρά τη δικιά μας, εμείς θα το παρέχουμε. Ως εκπρόσωπο των καθηγητών της περιοχής, να πούμε ότι η Β' ΕΛΜΕ Εύρου είναι πάντοτε κοντά στο σχολείο δεύτερης ευκαιρίας Ορεστιάδος, αναδεικνύοντας τα προβλήματα, τα διαχρονικά προβλήματα του σχολείου αυτού και συμβάλλοντας σταθερά στην επίλυσή τους. Είναι πάρα πολλά τα προβλήματα αυτά, είναι γνωστά. Συγχαρητήρια ανήκουν σε όλο το team του εκπαιδευτικού του σχολείου για το ότι παρά τις αντιξιότητες, τις πάρα πολλές αντιξιότητες, έχουν φέρει σε πέρα σε ένα πολύ δύσκολο έργο όλα αυτά τα χρόνια και βεβαίως αυτές οι αντιξιότητες συνεχίζουν παρά τα ωραία λόγια. Αρκετοί συνάδελφοί μας αύριο ή νομίζω και σήμερα απολύονται. Και αυτό αντιλαμβάνεστε για πολλούς τι σημαίνει. Έτσι. Θερμά συγχαρητήρια για όλο το έργο αυτό που επιδεικνύουν, τα αποτελέσματα που κάθε χρόνο μας δείχνουν και βεβαίως επειδή ακούσαμε για τον Υπουργό μας τον καινούργιο σήμερα να μιλάει για ψηφιοποίηση κλπ. Να πούμε ότι σε όλους, και το ξέρετε νομίζω εσείς πιο καλά από εμάς, ότι η εκπαίδευση δεν είναι ένας εικονικός χώρος όπου κάνουμε πειράματα εικονικά. Η εκπαίδευση είναι ένας πραγματικός χώρος ζωντανής εκπαίδευσης. Όπου
άνθρωποι εξειδικευμένοι, λειτουργοί πρώτα απ' όλα, μετά επαγγελματίες, εξειδικευμένοι απόλυτα, επικοινωνούν καθημερινά με ανθρώπους που έχουν δίψα για γνώση και μόρφωση και τους διδάσκουν ιδανικά, αξίες, γνώση, μόρφωση, ελευθερία, δημοκρατία. Αυτά όλα δεν μπορούν να αντικατασταθούν με κανένα εργαλείο και κανένα ψηφιακό μέσο. Τα ψηφιακά μέσα και τα εργαλεία είναι πραγματικά μόνο αυτό, εργαλεία για να κάνουμε καλύτερη την εκπαίδευση. Έτσι. Αλλά πάνω απ' όλα είναι η παιδεία με πι κεφαλαίο και αυτό πρέπει να το σκέφτονται όλοι. Εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο Ορεστιάδας η πρόταση του Δημοτικού Συμβουλίου Νέων να υποβληθεί αίτηση ενδιαφέροντος ώστε να επιλεγεί η Ορεστιάδα ως Εθνική Πρωτεύουσα Νεολαίας. Η απόφαση ήταν ομόφωνη από το Σώμα. Εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο Ορεστιάδας στην τελευταία συνεδρίαση η αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Δήμου Ορεστιάδας για την ανακήρυξη της Ορεστιάδας ως Εθνική Πρωτεύουσα Νεολαίας 2024. Η απόφαση ήταν ομόφωνη από το Σώμα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω για την πρόθεση το Δημοτικό Συμβούλιο Νέων, το οποίο και έχει ενημερωθεί από τους αρμόδιους φορείς, κυρίως την ΕΕΤΑ, για τα βήματα που πρέπει να γίνουν, ποια είναι η στόχευση, ποιο είναι το νόημα, ο σκοπός της καθιέρωσης της Εθνικής Πρωτεύουσας και τα διαδικαστικά που πρέπει να ακολουθήσουμε εμείς σαν Δημοτικό Συμβούλιο. Είχε γίνει το Ευρωπαϊκό Έτος Νεολαίας το 2022. Από αυτό πήρε το ερέθισμα η χώρα μας και σου λέει να καθιερώσουμε και μια ευρωπαϊκή και μια Εθνική Πρωτεύουσα Νεολαίας. Δεν θα σας κουράσω με πολλά, λίγο μόνο να πούμε ότι ο στόχος του θεσμού της Εθνικής Πρωτεύουσας είναι να προάγει τη συμμετοχή των νέων 15-29 χρονών στην πολιτική και κοινωνική ζωή του τόπου, δίνοντας τα κατάλληλα κίνητρα μέσω ενός προγράμματος δράσεων και παρεμβάσεων, ούτως ώστε να καταστούν ενεργοί πολίτες και να συμβάλλουν με τη δική τους νεανική ουσιαστική συμμετοχή σε όλες τις πτυχές της ζωής της πόλης. Και το δεύτερο και σημαντικό, να προβάλλει το Δήμο μέσα από αυτές τις δράσεις και αυτόν τον χαρακτηρισμό σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Κοινή επιδίωξη του θεσμού είναι η ενδυνάμωση των νέων, η ενίσχυση της ενεργής συμμετοχής τους στα κοινά και η ενίσχυση της εμπιστοσύνης τους απέναντι στο θεσμό της τοπικής αυτοδιοίκησης. Η προώθηση της αξιοπρέπειας, της ισότητας, της ισονομίας, της συγχωρίας, της ισοκρατίας, της ίσης αντιμετώπισης, του σεβασμού, της διαφάνειας και της διαβούλευσης. Η ενημέρωση, η εκπαίδευση και η κατάρτιση των νέων σε αντικείμενα που σχετίζονται με την τοπική αυτοδιοίκηση, τις πολιτικές επιστήμες, την εκπαίδευση και την οικονομική επιστήμη, καθώς και άλλες συναφείς επιστήμες. Η βελτίωση της σχέσης των νέων με τους ΟΤΑ, τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με αποτέλεσμα την ανάπτυξη βιώσιμων παραγωγικών σχέσεων και τη γεφύρωση του χάσματος, πας μην γελόμαστε τι υπάρχει, και εντοπίζεται μεταξύ των νέων και του θεσμού της τοπικής αυτοδιοίκησης. Και η συμβολή στη χάραξη μιας πολιτικής, μιας τοπικής στρατηγικής μαζί με την νεολαία. Όλοι νομίζω συμφωνούμε, αυτό που λέμε συνέχεια, το λέμε διαχρονικά, το αναδεικνύουμε, ότι θέλουμε περισσότερο τους νέους να συμμετέχουν, να συνδιαμορφώνουν, να συλλειτουργούμε, να συναποφασίζουμε και όλα αυτά που έχουμε πει κατά καιρούς. Και το Δημοτικό Συμβούλιο Νέων συνηγορεί υπέρ της αίτησης αυτής και θα καταθέσει τις προτάσεις του ώστε να συμπεριληφθούν στο Γενικό Αίτημα του Δήμου. Την επόμενη Τετάρτη έχουμε εμείς το μηνιαίο Δημοτικό Συμβουλίο μας, το οποίο θα παραθέσουμε και όλες τις προτάσεις οποίες θα έχουμε πει μεταξύ μας, έχουμε προτείνει, οπότε μπορείτε να έρθετε να τις ακούσετε εκεί πέρα. Έχουμε μια κοινή γραμμή ότι δεν θα πούμε κάτι παραπάνω σήμερα εδώ. Ούτε ο Πρόεδρος, ούτε ο Αντιπρόεδρος, ούτε κάποιο μέλος του Προεδρείου είναι σήμερα εδώ. Ήρθα σαν ακροάτρια και να δω τι θα ψηφίσετε ουσιαστικά σήμερα και να σας λύσω κάποια τυχόν απορία που μπορεί να έχετε. Ξεκίνησαν οι εγγραφές στην ΕΠΑΣ Μαθητείας της ΔΥΠΑ Ορεστιάδας. Το επόμενο σχολικό έτος 2023-2024 θα λειτουργήσουν οι ειδικότητες τεχνητών, μηχανών και συστημάτων συμβατικού και ηλεκτρικού αυτοκινήτου, υπάλληλος διοικητικών και οικονομικών υπηρεσιών. Οι μαθητές των ΕΠΑΣ Μαθητείας της ΔΥΠΑ πραγματοποιούν πρόγραμμα μάθησης σε εργασιακό χώρο με αμοιβή 104,52 ευρώ την εβδομάδα για 2 έτη με πλήρη ασφάλιση. Φοιτούν σε πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια και τους παρέχονται τα απαραίτητα βιβλία και βοηθήματα. Εκπαιδεύονται από έμπειρο και άρτια καταρτισμένο εκπαιδευτικό προσωπικό.
Λαμβάνουν επίδομα στέγασης έως 240 ευρώ μηνιαίως. Λαμβάνουν επίδομα σίτησης 9 ευρώ ημερησίως με διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια. Δικαιούνται αναβολή στράτευσης. Δικαιούνται σπουδαστική άδεια μέχρι 30 ημέρες με αποδοχές. Έχουν δυνατότητα εγγραφής στη Β' τάξη του ΕΠΑΛ σε αντίστοιχη ειδικότητα με αυτή των σπουδών στην ΕΠΑΣ. Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν όσοι γεννήθηκαν τα έτη 1994 έως 2000, ηλικίας 15 έως 29 ετών δηλαδή, και είναι κάτοχοι τουλάχιστον απολυτήριου γυμνασίου. Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του gov.gr με κωδικούς τάξης NET στη διαδρομή www.gov.gr, εκπαίδευση σε σχολείο, εγγραφή σε επαγγελματική σχολή ΕΠΑΣ της ΔΥΠΑ. Δικαιολογητικά εγγραφής, τους προσωπικούς κωδικούς τάξης NET, τον ΑΦΜΗ και το ΑΜΚΑ, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου email, τίτλο σπουδών τουλάχιστον απολυτήριο γυμνασίου, αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο, δικαιολογητικά κοινωνικών κριτηρίων, ενδεικτικά πολύτεχνη, τριτεχνή, αμαία, μονογονεϊκή οικογένεια. Πληροφορίες στη διεύθυνση ΕΠΑΣ Μαθητείας Ορεστιάδας, Κωνσταντινούπολη 62 Ορεστιάδα, τηλέφωνο 25520-24840. Email epas.orestiada@dipa.gov.gr, facebook.com/epasorestiadas. Από το Δήμο Ορεστιάδας ανακοινώνεται ότι στο πλαίσιο συνέχισης της υποστήριξης των πολιτών που βρίσκονται σε οικονομική αδυναμία να καλύψουν τις βασικότερες ανάγκες τους σε τρόφιμα, το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Ορεστιάδας καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν τα δικαιολογητικά τους για ένταξή τους στο πρόγραμμα και έκδοση ή ανανέωση εγγραφής. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που θα προσκομίσει ο ενδιαφερόμενος είναι αστυνομική ταυτότητα φωτοτυπία, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, βεβαίωση μόνιμης κατοικίας, Ε1, εκαθαριστικό Ε9, ΕΤΑΚΑ έμφυα, οικονομικού έτους 2022 φωτοτυπία, για κάθε ενήλικο μέλος της οικογένειας που διαμένει στο νοικοκυριό, βεβαίωση χρόνου ανεργίας ΟΑΕΔ για κάθε ενήλικο άνεργο μέλος, απόφαση Υγειονομικής Επιτροπής ΚΕΠΑ γνωματεύσεις φωτοτυπία εφόσον υπάρχει αναπηρία. Φωτοτυπία βιβλιαρίου υγείας πρώτης σελίδας. Τα δικαιολογητικά θα προσκομίζονται από την 1η Ιουλίου 2023 έως και την 11η Αυγούστου 2023. Όλες τις εργάσιμες ημέρες από τις 9 έως τις 2 στο Δημαρχείο Ορεστιάδας, Γραφείο Κοινωνικής Υπηρεσίας Βασιλέως Κωνσταντίνου 911, στο Κοινωνικό Παντοπολείο Εθνομαρτύρων 98 Πρώτος Όροφος Παλιά Δικαστήρια. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2552-35-0017. Κοινωνική Υπηρεσία Δήμου 25520-26542. Κοινωνικό Παντοπολείο Δήμου Ορεστιάδας. Μια υπέροχη βραδιά απόλαυσαν το βράδυ της Δευτέρας στο υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο Ορεστιάδας οι φιλόμουσοι της περιοχής, καθώς ο Πολιτιστικός Σύλλογος Απόλλων Ορεστιάδας διοργάνωσε και παρουσίασε το δεύτερο Απολλώνιο Χοροδιακό Φεστιβάλ. Η βραδιά ήταν αφιερωμένη στον μεγάλο μουσικοσυνθέτη Σταμάτη Σπανουδάκη. Στο δεύτερο Απολλώνιο Χοροδιακό Φεστιβάλ Ορεστιάδας συμμετείχαν οι χοροδίες Μαντολινάτα του Σουφλίου, Νέων Μουδανιών και Μαρμαρά, Θάσου και η χοροδία Μουσικού Πολιτιστικού Συλλόγου Απόλλων Ορεστιάδας με αφιέρωμα στον μεγάλο μουσικοσυνθέτη Σταμάτη Σπανουδάκη. Όλες οι χοροδίες μαζί σε πρώτη εκτέλεση τραγούδησαν τον ύμνο στη Νέα Ορεστιάδα. Στίχοι ήταν της Θεοδοσίας Παπανδρέου, μουσική και εναρμόνιση της μαέστρου Αριάδνης Δήμητρα Ζωροπούλου. Απόλλων, να σας ευχαριστήσουμε για τα όμορφα λόγια σας
όλο το Δημοτικό Συμβούλιο. Να σας συγχαρούμε για αυτό που μας παρουσιάσατε. Αγαπητή Άννη, με απόλυτη ειλικρίνεια θα πω ότι κάθε φορά διαπιστώνουμε ότι τόσο το χοροδιακό επίπεδο έχει ανεβεί, η συμμετοχή, και κάθε φορά μας εκπλήσετε πολύ θετικά και είμαι σίγουρος ότι όλες σας και όλοι σας, με πρωτοπόρο εσένα Άννη Ροροπούλου, έχετε πολλά να δώσετε ακόμα στην πόλη μας και είμαστε σίγουροι ότι θα το προσφέρετε απλόχερα τα επόμενα χρόνια. Θερμά συγχαρητήρια σε όλους. Η Ορεστιάδα που γιορτάζει είναι υπόχρεια απέναντι σας που μας τιμήσατε με την παρουσία σας και πάντα η πόλη μας θα είναι ανοιχτή για να την ξαναεπισκεφτείτε. Θερμά συγχαρητήρια.
Κύριε.